Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, μάλλον και δημότες, ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι της περιοχής. Χαίρομαι πολύ που εκπροσωπώ σήμερα στη ΔΥΠΕ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα θέματα στην περιοχή σας, εγώ όπως τα είδα που τα αναλάβαμε εδώ και 10 μέρες σήμερα στο επίκεντρο και είναι σοβαρά, είναι μια πρόκληση. Δεν λέω ότι οπωσδήποτε θέλουν να υπάρχουν προβλήματα, αλλά τα θέματα υγείας όλα αυτά πρέπει να δείξει η τοπική κοινωνία και διαβάζω μας έχουν μεταφερθεί μέσα από τις σκέψεις με τα στελέχη, όπως είπα, που θέλουν μια πρόκληση. Και το δεύτερο, γιατί και ο διοικητής, ο κ. Γρηγοράκης, τον οποίο και προσωπώ, τον προσωπώ την ΔΥΠΕ, σαν υποδιοικητρία, και ο διοίκηση της ΔΥΠΕ, βασικός μας στόχος, και αν κάποτε έχουμε συμφωνήσει όλοι, είναι ότι θέλουμε να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε όλες τις υπηρεσίες της ΔΥΠΕ που είναι ικανές, δηλαδή στατιστικά δεδομένα, κοινές προμήθειες, χάρτη κλπ. Για να κάνουμε έναν περιφερειακό σχεδιασμό, ένα σχεδιασμό σε επίπεδο νομού, λαμβάνοντας υπόψη και την πολύ δύσκολη συγκυρία, την ευρύτερη δηλαδή, δύσκολη συγκυρία, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτή τη συγκυρία με έναν καλύτερο σχεδιασμό, έναν εξορθολογισμό και τραβώντας τα πάντα από τα μαλλιά, δηλαδή ό,τι δυνατότητα, υπάρχει, για να πετύχουμε κάτι καλύτερο για την υγεία των κατοίκων. Αυτό είναι μια γενικότερη τοποθέτηση. Και πιστεύω ότι σε αυτό το τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό ποτέ δεν μπορεί να γίνει αυτό τοπικό από καμία ΔΥΠΕ και διοίκηση χωρίς ή νοσοκομείο ή της ΔΥΠΕ, χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία και πολύ περισσότερο η τοπική αυτοδιοίκηση που την εκπροσωπεί. Με αυτή την έννοια θα ακούσω πολύ προσεκτικά τις προτάσεις σας. Όπως είπε και ο Δήμαρχος στις δύο εβδομάδες, γιατί έχουμε ακριβώς δύο εβδομάδες που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Γρηγοράκης ως διοικητής και εγώ με τον κ. Νεοφώτης ως υποδιοικητές. Αυτό που κάναμε είναι ότι ακούμε και διαβάζουμε. Για τα θέματα δηλαδή της περιοχής, συζητήθηκαν στην σύσκεψη των διοικητών των νοσοκομείων που είχαμε πριν λίγες μέρες. Τα θέματα ειδικότερα του κέντρου εργοθεραπείας συζητήθηκαν σε μικρότερη σύσκεψη του διοικητή του Αγίου Νικολάου και των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, της κυρίας Βουσκοβιτάκη και του προσώπου του υποδιοικητή μάλλον, του απλού διοικητή της Ιτίας. Σήμερα ήρθαν οι φορείς και είχαν συνάντηση με τη διοίκηση του νομού, όπως πολύ καλά το γνωρίζετε. Και γενικά έχουμε ανοίξει ένα διάλογο. Θα ήταν υπερβολή να έλεγα ότι σήμερα μπορώ σε όλα αυτά τα θέματα να απαντήσω με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια, να σας καλύψω πλήρως. Θα σας πω όμως σε αυτά τα κεντρικά θέματα που έχει πρόσκληση του Δημάρχου, αυτά που είπε και όλα στην εισαγωγή του, ποια είναι η θέση μας. Με λεπτομέρεια, γιατί πάντα και με την εκεί στο νοσοκομείο θα τα αντιμετωπίζουμε, και κάποιες περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δώσουν και οι διοικήσεις των νοσοκομείων, διοικητής του Αγίου Νικολάου και αναπληρώτερη διοικήτρια του νοσοκομείου Βιολογίας Νάπολης που βρίσκονται εδώ. Το πρώτο θέμα, ας αρχίσω, γιατί νομίζω είναι αρκετά σοβαρό, με το κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης. Πραγματικά είναι ένα από τα πρώτα θέματα που είδαμε. Βέβαια, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση στο συγκεκριμένο έργο. Όπως γνωρίζετε, είναι στην επιχειρησιακή συμφωνία. Έχουν δεσμευτεί στην επιχειρησιακή συμφωνία του ΕΣΜΑ και θα χρηματοδοτηθεί από εκεί κατά ένα μέρος που κάνουν τα πληροδοτήματα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είχε επιτευχθεί μέχρι τον Απρίλιο από τη ΔΥΠΕ την περιφέρεια το νοσοκομείο που μένει σας, Νεάπολης, με επιδεσμένη από την άλλη περιοχή. Φτάσαμε μήπως σε λεπτομέρειες μέχρι την προγραμματική, φτάσαμε την προγραμματική σύμβαση ώστε να γίνει το έργο με προκήρυξη της περιφέρειας. Σήμερα και μετά τη σύσκεψη που κάναμε, αύριο ολοκληρώνω τη συζήτηση με τον διοικητή, είδανε και η νομική μας το θέμα. Βούλησή μας είναι ότι σε ελάχιστο χρόνο,
κρατώντας μάλλον, όχι μάλλον, δηλαδή η πρώτη τοποθέτηση είναι ότι μέσα από την περιφέρεια και από την προκήρυξη που θα κάνει η περιφέρεια, προχωράμε στην προκήρυξη, ενεργοποιούμε δηλαδή την περιφέρεια, την σύμβαση που υπάρχει, προκειμένου να γίνει η προκήρυξη για να δω τις μελέτες. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει προμελέτη, πρέπει να εγκριθεί και αυτή η οποία δεν έχει εγκριθεί από την περιφέρεια. Θα γίνει η προκήρυξη, ήδη η περιφέρεια έχει δεσμευμένο μετά το όποσο και θα ανατεθεί η μελέτη. Προλαβαίνουμε. Αν αρχίσουμε από αύριο, ναι, ότι υπήρχε καθυστέρηση, υπήρχε. Γενικά λέω δηλαδή, ενώ είναι ένα πολύ μεγάλο έργο με τους κινδύνους που έχει η καθυστέρηση, θα ξέρετε πολύ καλά, στο να χαθούν χρήματα, κληροδοτήματα. Και βέβαια είναι ένα από τα πρώτα που πιάσαμε. Όχι μόνο επειδή είναι το ΕΣΠΑ, αλλά θεωρούμε ότι είναι και έργο ζωής για την περιοχή. Τόσο η περιφέρεια όσο και σε όλη την Ελλάδα, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως είδατε, προμένεται αυτού του επίπεδου. Και δημόσιο δεν υπάρχει. Δεν θα είναι ένα έργο πραγματικά. Για το νομικό καθεστώς, να σας πω ότι αυτό που σας μεταφέρω και από τον διευθυντή που συζητάμε πιο πολύ και με τον υπουργό, οπότε η βούληση είναι να λυθεί το θέμα, βούληση και του υπουργού και της διοίκησης, είπε, είναι να λυθεί το θέμα της διατήρησης του νομικού προσώπου και του νοσοκομείου και του υγείας Νεάπολης και του σχέδιου αποκατάστασης ακριβώς, να μην υπάρχουν οι περιπτώσεις που υπάρχουν. Να σας πω ότι σε δύο μέρες υπάρχει σύσκεψη του υπουργού με τους διοικητές. Ένα από τα θέματα είναι ο νόμος 4052, είναι ο γνωστός νόμος που αναμορφώνει το χάρτη του ΔΥΠΕ και των νοσοκομείων. Και με αυτό το θέμα θα ξανασυζητηθεί και πιστεύουμε να λυθεί αυτή η βούληση το θέμα του νομικού, της διατήρησης του νομικού προσώπου. Το δεύτερο θέμα που θέτεται για την καρδιολογική και ήθελα να σας πω ότι σε σχέση πάντα και με το σχεδιασμό θέλουμε και σε επίπεδο νομού, βλέπετε και το χάρτη, ξέρετε, είναι μια υπηρεσία, δεν ξέρω πώς έχει περάσει την αντίληψη, αλλά που έχει πολύ αξιόλογα τμήματα και εξειδικευμένα στελέχη. Δεν αξιοποιούνται πάντα, αλλά υπάρχουν στοιχεία πληρότητα, στοιχεία μέση διάρκεια νοστιλία, στοιχεία. Πάρα πολλά στοιχεία που μπορούν να δώσουν, να αποτελέσουν τη βάση, έτσι μόνο τα στοιχεία δεν μπορούν να σχεδιάσει, για ένα διάλογο και με τους φορείς. Και μέσω σχεδιασμού, επειδή θα πάρουμε υπόψη και τον ανθρώπινο παράγοντα που πρέπει να το πάρουμε, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Επομένως, νομίζω και το νοσοκομείο εδώ, ειδικά και το θέμα των καρδιολόγων, έχουμε κάνει επανειλημμένα και σήμερα ακόμα μια συζήτηση στο νοσοκομείο με τον διοικητή, με το θέμα της καρδιολογικής κλινικής. Παρά τις δυσκολίες, θα δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι υπογράφεται πολύ άμεσα στο επόμενο δεκαήμερο. Η καινούργια η καρδιολόγος εφηβολικός που θα έρθει στον Άγιο Νικόλαο, είναι γνωστό ποια είναι και λοιπά, έχει μείνει μόνο η υπογραφή της σύμβασης της, έχει γίνει δηλαδή η επιλογή από το Υπουργείο. Επιδιώκουμε, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά να βρεθεί καρδιολόγος, γιατί έχει κρατηθεί η θέση του γιατρού, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί ακόμα, κάνει σοβαρή προσπάθεια και για την σιτία. Ο διοικητής έχει ένα σχέδιο υποστήριξης με δεδομένο ότι θα έρθει υπηκουρική γιατρός του διασυνδεόμενου νοσοκομείου για την υγεία της ασυντίας. Και επίσης προσπαθούμε, όπως είπα, σε ένα επίπεδο περιφέρειας πια, γιατί έτσι βλέπουμε τα θέματα, να δούμε κάποιες μονιμότερες λύσεις. Δεν θα ήθελα να περιπτωσιολογήσω, αλλά αυτή, έτσι πάμε και νομίζω ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Σχετικά με το ΕΣΠΑ. Σε γενικές γραμμές, βέβαια, επικεντρώνεται το Δήμαρχος και η εισήγηση στα τρία περιφερειακά. Υπάρχουν πηγές και πόλοι για το ΕΣΠΑ. Δεν θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικός ο βαθμός. Για διάφορους λόγους προφητικότητας. Ξέρω ότι τα λέμε ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ υπάρχουν πολλοί λόγοι. Το πόσο έχει εγκριθεί η σκοπιμότητα κάποιων πραγμάτων, έχει προβεί από την ΔΥΠΕ, κατά το πόσο έχει εγκριθεί η σκοπιμότητα από το Υπουργείο, κατά το πόσο οι διαγωνισμοί δεν είναι καλό ή έχουμε ενστάσεις που τραβάνε τον διαγωνισμό παραπάνω, κατά πόσο τα νοσοκομεία έγκαιρα έχουν κάνει ένα σχεδιασμό, πάρα πολλοί παράγοντες. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, τι θέλουμε. Θέλουμε τα εγκεκριμένα που δεν είναι λίγα
να επιταχυνθεί η διαδικασία απορρόφησής τους και πιο συγκεκριμένα υπάρχουν και κάποια έργα και στην ψυχική υγεία που είδα ότι δεν είναι μέσα στα διάφορες προτεραιότητες μας, δεν ήταν μέσα στα θέματα που σημαίνει στις διάταξεις. Βιοεταιρικός εξοπλισμός που είναι πια στη φάση περίπου της οικονομικής αξιολόγησης, όλα δηλαδή ο όρος εξοπλισμός που έχει προβλεφθεί, ύψος 620.000. Τα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νεάπολης, τα οποία είναι το έργο που προχωράει ήδη, αυτό το έργο δεν έχει σημασιοποιηθεί και έχει απορροφητικότητα. Θα πω τελευταία για τα τρία ιατρία και βέβαια επιδιώκουμε, εγκεκριμένα θα πούνε γρήγορα σε μια σειρά να υπάρχει προφητικότητα, αλλά επιδιώκουμε και άλλα έργα τα οποία τα βρήκαμε σε φάση αξιολόγηση σκοπιμότητα. Είχα φύγει προς το Υπουργείο, δεν είχα φύγει να δούμε τι ακόμη πόρους μπορούμε να αξιοποιήσουμε στην περιοχή. Αφού ολοκληρώσουμε την έρευνα, την επόμενη εβδομάδα έχουμε συνάντηση με την Περιφέρεια για να επαναθεωρήσουμε την επιχειρησιακή συμφωνία, τι εννοούμε να επαναθεωρήσουμε, τι υπόλοιπα υπάρχουν, που μπορούμε ακόμα να αξιοποιήσουμε και να δούμε και άλλες προτάσεις που έχω εδώ μπροστά μου, πρώτα προκύψει την περιοχή σας. Για τα 2 περιφερειακά ιατρία, πώς τα βρήκα, γιατί